Μένουμε στο χριστουγεννιάτικο κλίμα, κυρίες και κύριοι, του δελτίου μας και μας εισαγάγει με τον καλύτερο τρόπο σε ένα πιο θεατρικό κλίμα η Μυρσίνη Λατζουράκη, η διευθύντρια του εργαστηρίου επί σκηνής, στενή συνεργάτης του Art Channel Thrakis, καθώς αύριο έχει ως σκοπό να μεταμορφώσει τα πράγματα με το δικό της σκηνοθετικό μαγικό ραβδί και πραγματικά να αφήσει άφωνους ενδεχομένως, μικρούς και μεγάλους. Μυρσίνη, καλησπέρα. Καλώς όρισατε στην Εβδομάδα των Ειδήσεων. Καλησπέρα, Βάσο μου. Καλησπέρα και σε εσάς. Αύριο, λοιπόν, στις 7.30 ανεβαίνουν οι μεταμορφώσεις στο χώρο του Πολιτιστικού Κιτάρου, στο πρώην Ρεξ, και θα ήθελα να δούμε μαζί, να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας για το τι περιλαμβάνουν. Ναι. Ουσιαστικά είναι η πρώτη παράσταση των μαθητικών τμήματων του Εργαστηρίου Επισκηνής, η καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη γιορτή μας, έτσι το αποκαλούμε εμείς, διότι και τα παιδιά είναι πολύ ενθουσιασμένα που παρουσιάζουν κάτι δικό τους και φυσικά και μέσα στο πνεύμα των Χριστουγέννων όλα είναι χαρούμενα, γιορτινά, γεμάτα ελπίδα, αγάπη, προσφορά. Και σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, ανεβαίνουν και οι μεταμορφώσεις αύριο στις 7.30 ώρα στο Πολιτιστικό Κύτταρο. Mm-hmm. Ναι. Ήθελα να πω ότι είναι παιδιά από Δευτέρα Δημοτικού, από ηλικίας 7 χρονών, μέχρι και παιδιά πρώτης γυμνασίου. Θα παρακολουθήσουν οι θεατές 5 θεατρικά δρόμενα, με θέμα χριστουγεννιάτικες ιστορίες κυρίως, αλλά το κοινό, ο κοινός παρανομαστής τους είναι ότι ουσιαστικά μέσα από κάθε ιστορία μεταμορφώνεται και κάποιος. Μεταμορφώνεται είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά. Μάλιστα. Αν θα θέλαμε να δούμε επίσης από πού αντλείται το περιεχόμενο, είναι κείμενα τα οποία εσύ έγραψες, Μυρσίνη? Είναι κάποια κείμενα τα οποία έχω γράψει εγώ, αλλά είναι και κάποια κείμενα τα οποία έχουν γράψει κάποιοι εκπαιδευτικοί. Είναι ένα κείμενο του Ευγένιου Τριβιζά, διασκευασμένα από μένα, για τις ανάγκες του εκάστοτε τμήματος. Η διάρκεια της παράστασης θα είναι? Θα είναι μία ώρα και ένα τέταρτο περίπου. Πολύ ωραία. Και αν θέλουμε να δούμε και λιγάκι την εικόνα, τα κοστούμια, το χώρο κτλ. Ο χώρος, όπως πάντα γενικώς στις παραστάσεις, είναι λιτός, διότι είναι τόσο πολλά τα παιδιά και τόσο μεγάλη η ενέργειά τους που ουσιαστικά αυτά χρωματίζουν το χώρο. Ο χώρος είναι ουσιαστικά ένας χώρος όπου θα μπορούσαμε να μεταφερθούμε με τη σκέψη μας, έτσι νοερά, και στην Κεσαρία όπου γίνονται τα δώρα και όλη η Βασίλισσα έχει το εργαστήρι του, και στο σπίτι των παιδιών και σε κάποια γραφεία ενδεχομένως που γίνονται κάποιες δράσεις. Είναι ένας χώρος που μεταμορφώνεται συνεχώς, θα έλεγα. Μάλιστα. Και αυτό το χώρο θα χαρούμε και εμείς να δούμε. Νομίζω ότι θα είμαστε εκεί αύριο και με το Art Channel Thrakis για να καταγράψουμε το γεγονός. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία, Μυρσίνη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για όλα και εύχομαι καλά Χριστούγεννα, με αγάπη, με ελπίδα, με υγεία πάνω απ' όλα και καλή διάθεση και το 2015 να φέρει σε όλους ό,τι επιθυμούν. Βέβαια, και σε σένα ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και στην οικογένειά σου. Σε καληνυχτίζουμε, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, για χαρά.